a cold night, baby, and I'm on my way to you. And the snow keeps falling down. Lit a fire and looked down on the avenue. I just love the way you carry the crown. It's just me and you tonight, and I'm all yours. We'll be in our happy place. This December will be the best, I'm pretty sure. And I am truly yours in every way. So hold me now, it's Christmas time. Bring joy to people in this town. In this way we make the world go round. In December I just... Ρόδις φωλιάτας με γέμιση μοσχαρίσιου κιμά. Δείτε τι ωραίο που είναι. Η μαμά φέρνει το επόμενο τώρα. Και εδώ έχουμε πάρει ποπιέτα κοτόπουλου με γέμιση τυριών και αλαντικών.
Αυτά είναι τα πιο ιδιαίτερα που έχουμε πάρει από τον κρεοπόλη μας. Γενικά έχει φανταστικά πράγματα, παίρνει πολύ ωραία πράγματα. Εγώ ενθουσιάστηκα, μόλις τα δω, λέω θα τα πάρουμε. Τέλος έχουμε πάρει ένα δεντράκι, μας έχει πέσει το αστέρι βέβαια. Μοσχαρίσιου κιμά με γέμιση τυριών και μπέικον. Είτε τι ωραίο αυτή που είναι. Όπως σας είπα, μας τα ετοίμασε ο κρεοπόλης μας. Πάμε τώρα να σας δείξουμε κάποια πράγματα που πήραμε από το σούπερ μάρκετ. Σας δείξαμε κάποια κρέατα που μας ετοίμασε ο κρεοπόλης μας. Περιμένω ακόμα ένα ρολό κοτόπουλο που θα βάλω, θα είναι γεμιστό με λιαστή ντομάτα και φέτα και ένα ρολό χοιρινό που θα το κάνουμε δαμάσκηνα. Τώρα κάποιες λιχουδιές έτσι που έχουμε πάρει θα σας δείξουμε. Λοιπόν, έχουμε πάρει εδώ ένα κέικ λεμόνι. Αυτά γενικά μας αρέσουν πολύ. Έχουμε πάρει και το καρότο, έχουμε πάρει ό,τι γεύση υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί όπως βλέπετε απάνω έχει... Το γλάσο λεμονιού. Ακριβώς. Εδώ έχουμε πάρει ένα κέικ, είναι Black Forest. Πάρει πάλι με γλάσο. Είναι λευκό και έχει κομματάκια σοκολάτας. Είναι ό,τι πρέπει για την επόμενη μέρα της παραμονής της πρωτοχρονιάς με το καφεδάκι μας. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το τραπέζι μας ένα μοσχάτο ντάστι. Μπορώ να πω ότι το προτιμώ από τη σαμπάνια, οπότε για το καλό του χρόνου εμείς συνήθως ανοίγουμε ένα μοσχάτο ντάστι. Κλασικά, από τους αγαπημένους μας καφέδες Starbucks, Toffee Nut Latte. Από όταν βασικά τον πήραμε και το δοκιμάζαμε, παίρνουμε συνέχεια αυτόν, μας αρέσει πάρα πολύ και του φίλτρου. Λοιπόν, και εδώ έχουμε πάρει κάποια πραγματάκια, κάποιες λιχουδιές από Max & Spencer. Όπως αυτά εδώ που είναι σαν τρουφάκια, είναι έτσι μαλακά. Έχει 16 μέσα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι καραμέλα και αυτό το εσωτερικό τους μοιάζει σαν marshmallow. Σαν marshmallow, ναι. Είναι πολύ ωραία, τα έχουμε ξαναδοκιμάσει και τα ξαναπήραμε κιόλας. Αχ, εδώ αυτά τα μπισκότα είναι αγαπημένα ολονών και κυρίως της Νεφέλης. Είναι με σοκολάτα και πορτοκάλι. Είναι πάρα πολύ μαλακά και είναι πεντανόστιμα. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ροφήματά μας. Νομίζω ναι. Εδώ έχουμε πάρει το ίδιο ρόφημα, αλλά δύο φορές γιατί μας άρεσε πολύ, με φράουλα και ράσμπερι. Έχει 20 μέσα σακουλάκια. Δεν έχουν καφέινη, είναι ροφήματα αυτά, δεν είναι τσάι. Εδώ έχουμε πάρει άλλο ένα ρόφημα που είναι φανταστικό με λεμόνι και τζίντζερ. Έτσι είναι και λίγο πικάντικο και άμα έχεις και πονόλαιμο, είναι ό,τι πρέπει. Εδώ είναι ένα φέψιμο με βατόμουρο και δηλαδή έχει μούρα μέσα, έχει διάφορα τέτοια και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πεντανόστιμο και έχει και απίστευτη μυρωδιά, είναι σαν γλυφιτζούρι μυρίζει. Ναι, ναι. Νομίζω ότι οι Άγγλοι θυμίζονται και για το τσάι τους. Α, τι ωραίο είναι αυτό εδώ. Βιενέζικη σοκολάτα. Είναι μπισκότα. Πω, αυτά είναι τέλεια. Με βούτυρο. Εντάξει, παιδιά, θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να πάρετε λιγουδιές ωραίες έτσι χριστουγεννιάτικες, τα Max & Spencer έχει φανταστικά πράγματα. Μόνο που έχουν τόσο πολύ δουλειά και τα περισσότερα πράγματα ήταν σε έλλειψη, όπως ας πούμε τα μπισκότα που σας έχω πει ότι λατρεύω με το βούτυρο, δεν υπήρχαν. Είχα βάλει στην παραγγελία να μου φέρουν 4 πακετάκια και δεν υπήρχε ούτε ένα. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, εδώ έχουμε σοκολάτα σε φακελάκι και από ό,τι κατάλαβα είναι και low fat, δηλαδή δεν έχει τόση ζάχαρη μέσα. Έχει μόνο 46 θερμίδες ανά σακουλάκι. Πού πάει και τα βρίσκει η μάνα μου, ό,τι περίεργο όλα τα βρίσκει. Λοιπόν, αυτά εδώ τα έχουμε πάρει πολύ deal. Σας δείχνουμε τώρα γενικά τι έχουμε πάρει σε γλυκισμό. Όλα τα άλλα ήταν από Max & Spencer. Εδώ πάμε, τα έχουμε πάρει από τα Lidl. Τα κέικ που σας δείξαμε στην αρχή ήταν και το μοσχάτο ντάστι ήταν από Βασιλόπουλο. Ωραία, και εδώ πάμε στα Lidl. Μία πολύ ωραία ποικιλία που έχει και μπισκοτάκια μέσα, έχει και σοκολάτες μέσα και τρουφάκια έχει. 14 περιέχει μέσα. Και άλλη μία με μπρέτσελς, τα οποία είναι με μαύρη σοκολάτα. Αυτά φαίνονται φανταστικά, επίσης από τα Lidl τα συγκεκριμένα. Και τέλος από τα Lidl έχουμε πάρει αυτά εδώ τις σοκολατίνες τις ωραίες. Είναι με μαύρη σοκολάτα και είναι γεμιστά με, νομίζω... Τσέρι. Με, μπράβο, με... Κοίτα κόλλησα τώρα, με κεράσι.
καρδουλίτσες. Και τώρα πάμε να δούμε τι έχουμε πάρει από My Market. Ριζοκοφρέτες με σοκολάτα γάλακτος, χωρίς γλουτένι και με γιαούρτι και γεύση πορτοκάλι. Αυτές, αν δεν τις έχετε δοκιμάσει. Δοκιμάστε, δες, είναι πάρα πολύ καλές. Είναι και πολύ υγιεινές. Αρέσουν πάρα πολύ στην Εφέλη αυτές οι συγκεκριμένες με το γιαούρτι και το πορτοκάλι ριζοκοφρέτες. Τέλειες. Εδώ έχουμε πάρει πάλι ριζοκοφρέτα με σοκολάτα μαύρη και ριζοκοφρέτες με σοκολάτα γάλακτος. Όπως καταλάβατε, μας αρέσουν πολύ οι ριζοκοφρέτες. Είναι και υγιεινό σνακ, νομίζω. Ακόμη ένα πακέτο ριζοκοφρέτες γάλακτος. Είναι από τις σκέτες που μας αρέσει καλύτερα, έτσι, να έχει και λίγη σοκολατίτσα επάνω. Και να σας πούμε ότι αυτή είναι και χωρίς γλουτένι. Όλα είναι, νομίζω. Ναι. Ναι. Και τέλος. Αυτές είναι αγαπημένες μου σοκολάτες, έχω να σας πω. Δεν υπάρχουν. Εδώ είναι crispy. Και εδώ είναι μέσα πάλι με marshmallow. Και οι δύο έχουν marshmallow μέσα και είναι φανταστικές. Αυτές είναι crispy και αυτές είναι με σοκολάτα. Αν δεν τις έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε τις. Τώρα που είναι γιορτές, έτσι κάνουμε τις αριστελίες μας. Αυτά ήταν οι λιχουδιές που πήραμε. Των γιορτών. Ναι, γι' αυτό σας τις δείξαμε. Ατασταλίες γίνονται στις γιορτές, μετά μαζευόμαστε. Ναι. Αυτά ήταν, φίλες μου, κάποιες λιχουδιές που πήραμε από τρία διαφορετικά μέρη. Πάμε να τα τακτοποιήσουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Ήπιαμε το καφεδάκι μας, κάναμε τις δουλίτσες μας. Θα ξεκινήσει η Αντιγόνη να μου κάνει το μακιγιάζ. Και νομίζω θα σας πει η Αντιγόνη το τι θα χρησιμοποιήσει. Ωραία. Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει στη μαμά τη βάση και θα σας πούμε τώρα με τι ξεκινήσαμε. Πρώτα, πριν από κάθε μακιγιάζ, πρέπει να ενυδατώσουμε την επιδερμίδα. Η μαμά χρησιμοποιεί αυτήν εδώ την κρέμα. Είναι της Clinique. Τη βλέπετε. Είναι με την αμπούλα που έχει μέσα. Ναι, που σας έχουμε πει ότι τη χρησιμοποιούμε πάντα. Και μπορούμε, θα τη βάλω και κάτω στο κουτί περιγραφής ό,τι προϊόν βρω και το χρησιμοποιήσαμε. Κρέμα ματιών. Πάντα. Πάλι της Clinique, όπως είπαμε. Πολύ ωραία. Και μετά, αφού έχουμε ενυδατώσει την επιδερμίδα, θα συνεχίσουμε με το primer, το οποίο είναι αυτό εδώ. Λατρεύω αυτό το συγκεκριμένο primer. Είναι του Yves Saint Laurent. Μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ καλά, επειδή είναι διάφανο και έχει και glitter μέσα χρυσό. Αλλά θα το βάλω εγώ κάτω στο κουτί περιγραφή, σε περίπτωση που σας αρέσει και θέλετε να το βρείτε κι εσείς. Αυτό είναι ωραίο γιατί και ενυδατώνει χωρίς να προκαλεί λιπαρότητα στην επιδερμίδα, αλλά έχει και μέσα κόκκους χρυσού, το βλέπετε κιόλας, και κάνει φανταστική επιδερμίδα και δίνει και λάμψη ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει επίσης αυτό εδώ, κονσίλερ που είναι της Estée Lauder. Από τη μία πλευρά, όπως βλέπετε, έχει το χρώμα, με πινελάκι. Σφουγγαράκι για την ακρίβεια. Και από την άλλη πλευρά έχει primer για τα μάτια. Δείτε, σε ένα φυσικό χρώμα. Γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι εκείνη η περιοχή των ματιών πολλές φορές μπορεί να έχει μια ξηρότητα και να μην απλώνεται καλά. Οπότε εδώ βάζεις το primer, βάζεις και το χρώμα, τα αναμειγνύεις και είναι πιο ελαστική η επιδερμίδα. Κοινώς να κάνει σπασίματα και ιδίως όταν περνάνε τα χρόνια που μπορεί να είναι ακόμα πιο έντονο. Σωστά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το make-up. Έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το make-up της Clinique, Even Better, Clinical λέγεται, το οποίο μας έχει βολέψει αρκετά, μπορώ να πω. Αυτό έχει μία τάση όσο περνάει η ώρα να ενσωματώνεται όλο και πιο πολύ στην επιδερμίδα. Είναι ελαφρύ make-up, θα δείτε. Και στρώνει καλύτερα όσο περνάει, γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε και αρκετές ώρες πιο πριν το μακιγιάζ μας. Και όπως θα δείτε και στη μαμά, είναι σαν να μην φοράει make-up, αυτό είναι το ωραίο. Και έχει και SPF 20 μέσα. Θα το βάλω και αυτό από κάτω. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει την απόχρωση 28, Ivory, είναι η πιο ανοιχτή νομίζω απόχρωση. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τα μάτια. Θα βλέπετε εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, πολυμορφική. Και εμένα μου αρέσει αυτή πάρα πολύ γιατί έχει και ρούζα από κάτω και τερακότες. Οπότε παίρνεις μια τέτοια παλέτα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και είναι η συγκεκριμένη. Είναι της NYX. Και είναι η SAC Know It All. Palette νούμερο 1. Θα προσπαθήσω να τη βρω και να σας τη βάλω και αυτή από κάτω. Τι χρώμα θέλεις, έχεις κάποια προτίμηση?
Θα πάω μάλλον στα υγιεινά χρώματα και ίσως να βάλω λίγο χρυσό. Χρυσό κόκκινο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγο στη γωνία του ματιού. Αυτό δεν ξέρω τι χρώμα είναι. Αυτό είναι ένα έτσι γκριζομαύρο. Θα μπορούσε να είναι και ένα τέτοιο, αν διαλέξω. Δεν ξέρω τι φόρμα ακόμα θα βάλω. Όπως βλέπετε, έχει όλες τους χρωματικούς τόνους εδώ. Θα σε αφήσω μάλλον να διαλέξεις εσύ. Λοιπόν, αρχικά, λέω να βάλουμε σε όλο το κινητό βλέφαρο μία φωτεινή σκιά. Θα βάλουμε αυτήν εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε. Στις γιορτές, τη μακιγιάζ θα μπορούσα να κάνω έτσι να είναι λίγο πιο γιορτινό. Κοιτάξτε, να ξέρετε, στις γιορτές επιβάλλεται να βάλουμε και λίγο έτσι λάμψη. Λίτερ. Πάντα. Και εμείς θα βάλουμε, θα δούμε τώρα πού. Απλά πάντα είναι ωραίο να κάνουμε μια φωτεινή βάση. Και μετά από εκεί πέρα, παίζουμε. Εμένα, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό εδώ το μπορντό. Θα βάλουμε έτσι λίγο στη γωνία για να μην σκουρίνουμε πολύ το μάτι. Αλλά να δώσουμε έτσι και ένα βάθος. Βοηθάει για κράτα. Εντάξει, στις γιορτές είναι καλό να βάζουμε και λίγο πιο έντονα χρώματα, δεν είναι κακό. Μας κάνει, το θέλουμε. Να ξέρετε ότι όσο μεγαλώνουμε δεν πρέπει να βαραίνουμε το μακιγιάζ μας. Αλλά στις γιορτές μπορούμε να... Δώσουμε μια υπερβολή. Ναι. Α, μ' αρέσει αυτό το χρώμα που είναι. Αυτό είναι τα αγαπημένα μου χρώματα, το μπορντό. Αν δεν τα βάλουμε, κορίτσια μου, στην αλλαγή του χρόνου, θα τα βάλουμε. Okay. Και θα ήθελα να μου γράψετε και κάτω στα σχόλια. Πού θα πάτε στις γιορτές, έχετε κανονίσει κάτι ή θα κάνετε κάτι στο σπίτι, οικογενειακά. Ναι, εννοείται να μας πείτε. Έβαλε και λίγο καφέ. Να είναι πιο ζεστό το χρώμα. Αλλά όπως είπα, για να μην σκουρίνω το μάτι, τα βάζουμε στη γωνία. Και στο εσωτερικό τι βάζουμε πάντα. Τώρα λέω να βάλουμε και λίγο γλίτερ στο εσωτερικό. Είναι απλό μακιγιάζ, αλλά είναι εντυπωσιακό, θα δείτε. Μπορείτε να βάλετε και eyeliner, εννοείται. Είπαμε, στις γιορτές μπορούμε να κάνουμε και λίγο υπερβολές. Όλα επιτρέπονται. Ναι, λοιπόν. Θα βάλω και αυτό εδώ το ωραίο το glitter. Που είναι έτσι λίγο μπροντζο χρυσό. Από κάτω, μην αγχώνεστε, βάζουμε λίγο κονσίλερ και λίγη πουδρίτσα και φεύγει και καθαρίζει το μάτι. Μπορείτε να καταλάβετε από εκεί. Θα κάνω ένα τσάκ λίγο πιο σκούρα εδώ τη γωνία για να κάνω εντύπωση. Χρώμα στα μάτια. Α, τις πάει πολύ. Δείτε. Είναι έτσι υγιεινό. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και σμόκι σε καφέ από χρώση, αλλά έτσι έχουμε κάνει λίγο πιο φωτεινό το μέσα για να μην σκουρίνουμε. Δείτε τι ωραίο που είναι.
Λοιπόν, θα βάλουμε και ένα τσακσκιά από κάτω, να μην είναι τελείως γυμνό το μάτι. Λίγο θα πάρω με ένα λεπτό πινέλο. Εδώ, με ένα λεπτό πινελάκι. Θα πάρω λίγο το καφέ. Αυτό. Και θα κάνουμε έτσι και λίγο από κάτω. Δεν τις βάλω eyeliner, για να μην το αγριέψουμε. Λοιπόν, πριν όμως βάλουμε τη σκιά, θα καθαρίσουμε λίγο το μάτι από κάτω. Να διώξουμε ό,τι έχει μείνει. Παίρνετε ένα πινελάκι έτσι φουντοτούλι λίγο. Για κοίτα από ψηλά. Διώχνουμε ό,τι υπάρχει από κάτω. Και παίρνουμε λίγο κονσίλερ τώρα. Ένα λεπτό πινελάκι. Βάζουμε λίγο κονσίλερ. Και πάμε από κάτω από το μάτι. Μονάμε λίγο. Θα αλλάξουμε και τη φωτεινότητα από κάτω με τις σκιές. Το βλέμμα, πάμε εδώ και κάνουμε με το κονσίλερ μας μία γραμμούλα διαγώνια. Πάλι ταμπονάρουμε το κονσίλερ. Οπότε δίνουμε ένα σχήμα εδώ στην άκρη. Κάνουμε πιο σκιστό το μακιγιάζ. Το γατήσιο. Και σηκώνουμε και όλο το βλέμμα προς τα πάνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και από εδώ το ίδιο. Λίγο το βλέμμα, θα βάλουμε μολύβι μέσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό είναι της NYX. Είναι χοντρό μολύβι, αδιάβροχο και πάρα πολύ σταθερό και είναι το 602 Dark Brown. Δείτε τι ωραίο. Ας πούμε, τα χρώματα. Λοιπόν, και τώρα πάμε να βάλουμε μία τερακότα. Λοιπόν, θα βάλουμε πρώτα τερακότα και από πάνω θα βάλουμε ρούζ. Έτσι ένα πιο φωτεινό. Αυτή εδώ είναι τη Sera Dua η τερακότα. Είναι bronzing powder. Είναι το 301 το Summer Glow. Όχι αυτό το λιωκαμένο το χρώμα το ωραίο. Να μην το φαίνεται πολύ μπροστά, θα πηγαίνει προς τα πάνω. Να ζητάμε λίγο το μακιγιάζ. Ναι, και το χειμώνα και το καλοκαίρι θέλουμε. Την τερακότα. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε και λίγο από αυτό το πιο φωτεινό ρούζ.
έτσι ροδακινίζει λίγο, έχει σπάνει τις μαμάς αυτά τα χρώματα. Πάμε να βάλουμε εδώ. Νομίζω ναι. Ίσως πιο μεγάλες ηλικίες που είναι τα ναι, αυτά τα ροδακινίδια είναι ωραίο χρώμα. Το βλέπουμε εδώ λίγο με την τερακότα. Τώρα στο βάζουμε και ένα τσάκι λίγο πιο μπροστά την τερακότα. Έτσι για να φωτίσει. Λοιπόν, και τώρα θα φτιάξουμε τα φρύδια. Και μετά θα βάλουμε λάμψεις. Πάμε να φτιάξουμε λίγο να τελειώνουμε τα μάτια. Από Maybelline. Έχει και το πινελάκι του, δείτε. Είναι αδιάβροχο, είναι πομάδα. Και είναι φοβερά σταθερό, δεν πάει πουθενά. Ακόμα και να ξεβαφτείς, πάλι κάτι θα μείνει λίγο. Οπότε πάντα έχεις ωραίο φρύδι. Μπορείς να το χοντρίνεις το φρύδι σου, να το δώσεις σχήμα, να το αλλάξεις. Έχει αυτό το καλό η συγκεκριμένη πομάδα. Επειδή έχω δοκιμάσει αρκετές, αυτή είναι η πιο σταθερή. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα φρύδια. Θα τονίσαμε λίγο. Πάμε να βάλουμε λάμψεις. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ τη λάμψη που είναι σε υγρή μορφή. Που είναι της L'Oréal. Σας την έχουμε δείξει πολλές φορές. Δείτε. Υπάρχει και το πιο σκούρο χρώμα που το χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι συνήθως. Λοιπόν, εδώ πέρα κουμπάμε δύο σταγόνες εδώ πάνω στο κόκαλο και με ένα πινελάκι. Κουμπονάρουμε πολύ απαλά για να μην μπασαλευτεί. Και πάμε και λίγο κάτω από το φρύδι και βάζουμε έτσι για να το φωτίσουμε. Την ίδια ποσότητα που θα βάλει. Ουσία σχηματίζουμε ένα γάμα εδώ. Μια λάμψη ωραία. Το ίδιο κάνουμε και από εδώ. Και έτσι έχουμε φωτίσει όλο το σημείο γύρω από τα μάτια. Λοιπόν, και τώρα να διαλέξουμε τι κραγιόν θα βάλουμε και στο τέλος θα βάλουμε και μάσκαρα. Εγώ λέω να βάλουμε πρώτη μάσκαρα γιατί ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι κραγιόν θέλω να βάλω. Από την άποψη δεν έχω αποφασίσει τι θα φορέσω. Οπότε θα βάλουμε πρώτη τη μάσκαρα και θα το σκεφτώ λίγο. Και να σου πούμε ότι δεν ισχύει αυτό για τις γιορτές μόνο, ότι άμα κάνουμε σκούρο μάτι βάζουμε ανοιχτό κραγιόν. Εδώ στις γιορτές που βάζουμε ό,τι θέλουμε. Είπαμε, κάνουμε και υπερβολές. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μάσκαρα της μαμάς. Είναι η Extraordinaire από τη Seventeen. Όχι άδικα, να ξέρετε είναι θεωρείται η καλύτερη μάσκαρα στη Seventeen. Και γενικά από όλα έτσι τα ευρείας θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μάσκαρα που έχω δοκιμάσει και εγώ. Όχι μόνο από τα ευρείας. Γενικά. Όσες έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ να τις πω παιδιά μασκάρες. Μάσκαρα εγώ. Το λέμε εμείς, δεν το λέμε μασκάρα, δεν ναι, ξέρω, δεν μου αρέσει. Μου φαίνεται ότι είναι κάπως λάθος, ρε παιδί μου. Ναι, και εμένα. Οπότε θα την πω μάσκαρα. Μ' αρέσει καλύτερα. Και έχει και ωραίο χρώμα, έχει και ωραίο γουρτσάκι, δείτε. Ναι. Εγώ, για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν είχα βάλει στο γάμο μου τρίχα βλεφαρίδες, στο τέλος είχα μείνει χωρίς βλεφαρίδα, ήταν η μόνη μάσκαρα που έτσι μου έκανε λίγη βλεφαρίδα μέχρι να επανέλθουν οι βλεφαρίδες μου. Γι' αυτό και δεν ξανά έκανε ποτέ σε κάτι. Ποτέ δεν ξανά έκανα. Ναι. Μια χαρά τώρα που φυτρώσα σαν βλεφαρίδα. Λοιπόν, βλέπετε, έχω βαφτεί, μάλλον με έβαψε η Αντιγόνη. Έχει τελειώσει το μακιγιάζ και έχει μείνει μόνο το κραγιόν, το οποίο η Αντιγόνη μου έχει βάλει και στο γύρω-γύρω από το χείλια. Έχουμε βάλει και λίγο make-up να τα φωτίσουμε, ή concealer ή make-up μπορείτε να βάλετε να φωτίσετε τα χείλη, ώστε να δείξει και πιο ωραίο το κραγιόν. Νομίζω το κραγιόν θα σας το δείξω με το φόρεμα που θα φορέσω. Είναι έκπληξη, οπότε πάμε να σας δείξει και η Αντιγόνη το δικό της το μακιγιάζ και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω εγώ το δικό μου μακιγιάζ στο χριστουγεννιάτικο. Αφού πρώτα σας δείξω τι χρησιμοποιώ πριν ξεκινήσω το μακιγιάζ. Λοιπόν, χρησιμοποιώ και εγώ την ίδια κρέμα με τη μαμά και είναι αυτή εδώ. Εγγύηση. Θα τη βάλουμε αυτή από κάτω σίγουρα να ξέρετε. Και χρησιμοποιώ αυτήν εδώ την κρέμα για τα μάτια της Clinique. Που είναι gel με μικροσφαιρίδια. Κάνει πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση. Είναι πολύ ελαφριά κρέμα. Ίσα για να ενυδατώσει τα μάτια. Αυτό χρειάζομαι.
Οπότε αυτά τα δύο χρησιμοποιώ. Και θα χρησιμοποιήσω μια άλλη βάση εγώ για να σας δείξω και μια ακόμα βάση. Λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη βάση που είναι της MAC. Είναι Strobe Face Glaze Illuminator. Αυτή εδώ έχει και χρώμα. Έτσι ένα μπρονζέ, θα σας δείξω. Είναι κάπως έτσι. Είναι λίγο πιο παχύρευστη από την προηγούμενη και όπως βλέπετε έχει λάμψη. Πάμε να βάλουμε κρέμα ματιών και προσώπου και μετά ξεκινάμε με τη βάση. Λοιπόν, έβαλα τις κρέμες μου και τώρα πάμε να βάλουμε τη βάση. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ αυτό εδώ που είναι σαν χτενίτσα. Τη μαμά δεν τη βολεύει καθόλου, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να βάλουμε λίγο πάνω στο πινέλο. Και θα συνεχίσουμε με ένα make-up από Radiant. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι το Wonder Light. Εγώ χρησιμοποιώ το νούμερο 2, το beige. Μ' αρέσει γιατί είναι ελαφρύ και ενυδατικό. Δεν μ' αρέσουν τα πολυκαλυπτικά make-up, οπότε πάμε να το απλώσουμε. Και αφού άπλωσα το make-up, εγώ θα φτιάξω τα φρύδια πρώτα, θα το κάνω λίγο διαφορετικά. Θα χρησιμοποιήσω κι εγώ το Tattoo Brow, που είναι αυτή εδώ η πομάδα πάλι της Maybelline σε άλλο χρώμα. Εγώ χρησιμοποιώ το νούμερο 3 που είναι το medium brown. Η μαμά έχει χρησιμοποιήσει το νούμερο 1, το πιο ανοιχτό. Λοιπόν, έτοιμο και το φρύδι. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, απλά έτσι λίγο το τόνισα. Μ' αρέσει να κάνω το φρύδι πριν το μάτι. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω και εγώ την ίδια αυτή παλέτα της NYX. Και μάλλον θα κάνω smoky. Έτσι λέω. Σμόκι μαύρο και μπορώ το μπορεί να χρησιμοποιήσω. Να δούμε. Και επειδή μου αρέσει πολύ το μπορντό, εδώ που έχω αφήσει αυτό το κενό θα βάλω μπορντό. Βλέπετε εδώ. Είναι σχεδόν έτοιμο το μάτι. Έχω βάλει και κάτω μολύβι το ίδιο με τη μαμά. Και κάτω έβαλα λίγη μπορντό σκιά και λίγη μαύρη. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτό το μακιγιάζ δεν χρειάζεται να βάλεις και eyeliner από πάνω. Και πάμε να φτιάξουμε λίγο τη γωνία εδώ στο μάτι. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε έτσι να κάνετε ωραία γωνία, αυτός είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος. Ό,τι μας έχει ξεφύγει, παίρνουμε εδώ concealer, τοποθετούμε διαγώνια και προς τα κάτω τα μπονάρουμε και δείτε και πως ανεβαίνει το βλέμμα. Δείτε αυτό το μάτι και δείτε και αυτό το μάτι. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και στο άλλο. Λοιπόν, και εδώ έχουμε φτιάξει τα μάτια, τα κάναμε πιο γατίσια. Έχω βάλει όπως σας είπα μαύρη σκιά εδώ στη γωνία και μέσα έβαλα μπορντό. Ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά τώρα, θα το δείτε και πιο μετά. Και από κάτω έβαλα ένα καφέ σκούρο μολύβι μέσα για να τονίσουμε το βλέμμα και έπλεξα μαύρη με μπορντό σκιά στο κάτω βλέφαρο. Και έτσι έχουμε ένα τσίμι έντονο μάτι, γιορτινό. Νομίζω ότι το σμόκι είναι must για τις γιορτές. Απλά εγώ δεν έκανα το κλασικό γιατί έβαλα και λίγο το μπορντό για να το σπάσω. Και αυτά είναι χρώματα που πηγαίνουν στις περισσότερες επιδερμίδες. Το μαύρο είναι ότι του πάει παντού. Συμφωνεί και είναι φελίτσα. Και το μπορντό επίσης είναι ένα χρώμα που είναι έτσι ζεστό και πάει στις περισσότερες επιδερμίδες και στα περισσότερα χρώματα μαλλιών. Εγώ το έκανα αυτό το χρώμα και όταν ήμουν μελαχρινή και όταν ήμουν ξανθιά και μπορώ να πω ότι μου αρέσει εξίσου και με τα δύο χρώματα μαλλιών. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να βάλουμε κονσίλερ κάτω από τα μάτια να φωτίσουμε. Και αφού φωτίσαμε και τα μάτια, πάμε τώρα να βάλουμε λίγη τερακότα στα μήλα. Εμένα μου αρέσει αυτή εδώ που είναι της MAC, η οποία, δείτε,
είναι ένα ωραίο καφέ σκούρο μπρονζέ και έχει μέσα και αυτό τον ερυδισμό. Η συγκεκριμένη την έχω αρκετό καιρό, δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει, σαν τροπές λέγεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σκιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τερακότα που τη χρησιμοποιώ εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε παίρνω το πινέλο μου και ξεκινάω. Δείτε πώς γράφει αμέσως με το που την ακουμπάς. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Πολύ ζεστή απόχρωση. Θα προσπαθήσω να τη βρω. Αν δεν τη βρω, σίγουρα η MAC θα έχει κάτι αντίστοιχο. Γιατί βγάζει γενικότερα πολύ ωραίες τερακότες και bronzer. Και κάνω αυτό το μακιγιάζ γιατί σκέφτηκα να βάλω κόκκινο φόρεμα την πρωτοχρονιά. Οπότε δεν θα μπορούσα να βάλω και πάρα πολλά χρώματα πάνω στο μακιγιάζ. Στην αρχή είχα σκεφτεί να κάνω ένα πιο κόκκινο πω μακιγιάζ στα μάτια, αλλά επειδή θα βάλω τελικά το κόκκινο φόρεμα, επέλεξα να κάνω ένα σμόκι. Έχει και τον μπορντό του βέβαια μέσα, αλλά είναι πιο διακριτικό. Δεν είναι έντονο. Εδώ ζεστάναμε πάρα πολύ ωραία τα μήλα. Δείτε πόσο ωραίο έγινε. Και τώρα θα βάλουμε και λίγο ρούζ από πάνω για να φωτίσουμε λίγο το μακιγιάζ και την επιδερμίδα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτό το φωτεινό ρούζ, το οποίο είναι μπέζ ροδακινή. Δεν είναι το ίδιο με τη μαμάς. Μαμάς ήταν λίγο πιο σκούρο. Θα βάλω λίγο αυτό εδώ που μπεζάρει πιο πολύ. Το οποίο είναι από Kiko Milano και είναι το νούμερο 3, Smart Color Blush. Έτοιμο. Να ξέρετε ότι η κάμερα τα δείχνει λίγο πιο φωτεινά τα μακιγιάζ από ότι είναι. Δηλαδή το μάτι εγώ το βλέπω αρκετά πιο σκούρο και εδώ το βλέπω ότι είναι πιο ανοιχτό. Οπότε είναι ακόμα πιο ωραίο από κοντά. Δείτε. Και εννοείται ότι μπορείτε, αν θέλετε να το σκουρύνετε και πιο πολύ, αν σας φαίνεται έντονο μπορείτε να βάλετε πιο λίγο μαύρο και να βγει πιο ελαφρύ. Αν και εγώ νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ποσότητα αυτή που έχω βάλει για να βγει έτσι ωραίο το σμόκι και ούτε πολύ σκούρο ούτε πολύ ανοιχτό. Και εννοείται ότι μπορείτε μέσα στο εσωτερικό να βάλετε και άλλα χρώματα σκιών. Μπορεί κάποιος να θέλει να βάλει ασημένιο, οπότε το εσωτερικό να είναι ασημένιο και να έχει μια πολύ ωραία σκούρα γωνία. Μπορείτε να βάλετε χρυσό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μπορντό και πάνω σε αυτό το μπορντό, έτσι, μιας και είναι γιορτές και θέλουμε να δώσουμε και λίγη λάμψη, θα βάλω λίγο γλίτερ. Θα βάλω αυτό το φωτεινό, έτσι, γιατί θέλω απλά, δεν θέλω να χαθεί το μπορντό, απλά θέλω λίγο να το φωτίσω. Α, τέλειο έγινε. Πολύ ωραίο. Αυτό εδώ, επειδή είναι ένα πολύ ανοιχτό χρώμα, δεν μου χάλασε το μπορντό που έχει μέσα και μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και πιο εντυπωσιακό. Δείτε τι ωραία που έχουν γίνει τα μάτια, καθόλου υπερβολικό αλλά και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, και τώρα θα συνεχίσουμε με λάμψη στο πρόσωπο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ που είναι επίσης της L'Oréal. Είναι η ίδια που έβαλα στη μαμά αλλά είναι το πιο σκούρο χρώμα. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λιωκαμένα. Το ένα είναι το νούμερο 1, Sparkling Love. Και το άλλο είναι Loving Peach, που είναι και λίγο ροδακινή. Λοιπόν, και αφού έχουμε βάλει και τις λάμψεις μας, πάμε να βάλουμε μάσκαρα. Εγώ μάλλον θα χρησιμοποιήσω τη Seventeen, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη Lash Elegance, είναι αυτή εδώ, η οποία είναι σε μπορντό χρώμα. Δείτε, και έχει αυτό το βουτσάκι, μην φανταστείτε ότι είναι έντονο το μπορντό του. Απλά δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ σαν απόχρωση και είναι αγαπημένη μου, οπότε πάμε να βάλουμε και μάσκαρα. Λοιπόν, και το μακιγιάζ είναι σχεδόν έτοιμο. Λείπει το κραγιόν. Έβαλα και τη μάσκαρα μου πάνω κάτω. Οπότε το κραγιόν θα το δείτε μόλις ντυθούμε. Γιατί ακόμα και εγώ δεν έχω επιλέξει, δεν ξέρω. Θα βάλω το φόρεμα και θα δω τι ταιριάζει. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Εμείς όπως βλέπετε, στολιστήκαμε. Βάλαμε και τα κραγιόν μας.
Και ήρθαμε να μιλήσουμε λίγο, να σας πούμε τι θα κάνουμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Να σας πούμε τις ευχές μας. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ καλά τα Χριστούγεννα. Μας βλέπετε στολισμένες, ντυμένες, βλέπετε εδώ και τα νύχια Πάτε μου. Πάρτε πιο κοντά, να τα δούνε τα κορίτσια, βλέπετε φίλες εδώ μας. Τα νύχια μου. Είναι ένα σημαίνιο γαλλικό. Και εδώ έχω βάλει στρασάκια. Εγώ είχα δεν τα έκανα τώρα βέβαια, τα είχα κάνει, τα έχω κάνει διβδόμαδο. Εδώ έχω κάνει γαλλικό και παρισί, εδώ και παρισί με στρας. Του Κυπαρισσού γενικότερα. Είπα να είμαι χριστουγεννιάτικο δέντρο. Που σας δείξαμε μακιγιάζ. Θα σας δείξουμε κάποια δωράκια, θα τα έλεγα μικρά, που θα βάλουμε σε κάθε καλεσμένο μας. Ωραία. Πάμε να τα δείξουμε. Πάμε. Να τα δείξουμε. Αυτό εδώ θα είναι το τσαντάκι, το οποίο θα έχει μέσα κάποια πραγματάκια. Όπως ξέρετε, φέτος κάναμε τη δική μας συλλογή με κεριά, οπότε δεν θα και μπορούσε... γουράκια. Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από γουράκια, που τα κάνουμε κάθε χρόνο, μόνο που φέτος θα είναι... δικά μας, χειροποίητα λοιπόν. Ακριβώς. Και το δικό μας κεράκι. Και τα έχουμε βάλει σε αυτό το τσαντάκι. Βλέπετε. Και πάμε να σας δείξουμε τώρα τι θα έχει μέσα αυτό το τσαντάκι. Λοιπόν, ένα γουράκι είναι αυτό εδώ, που είναι το 22 με μια κόκκινη φούντα, γιατί είπαμε το κόκκινο φέρνει τύχη και το θέλουμε την καινούργια χρονιά, που είναι μπρελόκ. Είναι για το σπίτι ή για το αυτοκίνητο. Και αυτό πάλι είναι μπρελόκ. Εδώ έχει σχέδιο σπιτιού. Με το 2022 πάλι. Άραγε, όπως βλέπετε, έχουμε δύο σχέδια και θα πηγαίνει ένα λάκ στον κάθε καλεσμένο μας. Δύο πολύ όμορφα αγουράκια στα κουτάκια τους. Και έχουμε και αυτά εδώ τα κεράκια. Σε άσπρο. Και σε μαύρο. Με δύο καρδούλες μέσα. Δεν θα μπορούσαν να είναι μονές, γιατί λυπίες. Πάντα θέλουμε να είναι δύο μαζί. Και να ανοίξω και εγώ το μαύρο. Είναι με άρωμα σανταλόξυλου. Νομίζω ότι είναι ένα ουδέτερο άρωμα που αρέσει στους περισσότερους. Και διαλέξαμε το σανταλόξυλο, γιατί... Λοιπόν, γιατί είναι ότι πρέπει για χαλάρωση και διαλογισμό, αλλά όχι μόνο. Βοηθάει στις βροχίτιδες, λαργίτιδες, το στρες και την κατάθλιψη και προάγει την πνευματικότητα. Οπότε το διαλέξαμε για όλους αυτούς τους λόγους, πέρα από το ότι έχει υπέροχο άρωμα. Τώρα, τι άλλο έχω πάρει. Πήγα να πάρω κάποια βιβλία. Τα οποία. Το είδα ένα βιβλίο που ήθελα να το πάρω και συγκεκριμένα ήθελα να το πάρω για την Αντιγόνη. Το κοίταγα. Α, μετά είδα ένα άλλο βιβλίο και λέω, α, θα το αφήσω εδώ, θα δω το άλλο, λέω να το πάρω και θα γυρίσω. Τελικά δεν το πήρα ποτέ. Και το ξέχασα, κορίτσια, το βιβλίο. Δεν το πήρα. Θα πάω να το πάρω όμως. Θα πάω να το πάρω, ναι. Και ποιο βιβλίο ήταν αυτό? Ήτανε γράμμα στο νεότερο εαυτό μου. Είναι αυτό το βιβλίο ήθελα να πάρω και το ξέχασα, αλλά δεν πειράζει. Να είμαστε καλά, θα πάω αύριο και θα το πάρω. Είναι πολύ ωραία ιδέα για δώρο αυτό, δηλαδή να το χαρίσετε τώρα στις γιορτές. Και είναι ενδιαφέρον να το διαβάσουν όλοι αυτό το βιβλίο. Ίσως ένας λόγος παραπάνω είναι να το διαβάσουν οι πιο νέοι. Οπότε να περιορίσουμε λίγο τα λάθη και να έχουν περισσότερες επιλογές. Πήρα επίσης αυτό το βιβλίο που λέει «Νικήστε τους φόβους σας». Ό,τι φόβος κι αν είναι αυτός. Είναι σαν αυτοβελτίωση, να πούμε. Γενικά αυτά τα βιβλία τέτοιου είδους νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα για δώρο, επειδή είναι και πιο ουδέτερα. Και ίσως επειδή ζούμε μια περίεργη κατάσταση, όλη αυτή η κατάσταση με το κορονοϊό είναι πάρα πολύ δύσκολη και σε κάποιους ανθρώπους έχουν δημιουργήσει και πάρα πολλές φοβίες σε σημείο ναι. Να έχουν περιορίσει και την κοινωνικότητά τους και γενικά ακριβώς.
Οπότε είναι καλό να το διαβάσουμε. Και τέλος, πήρα αυτό εδώ, που είναι τετράδιο συνταγών και έχει 6 θέματα. Και εδώ μπορείς να γράψεις τις συνταγές σου, κάποιες συνταγές που μπορεί να έχεις δει και λες, θέλω να τις αποθηκεύσω για να τις έχω. Το συγκεκριμένο, όπως σας είπα, έχει 6 θέματα. Έχει ένα θέμα που μπορείς να γράψεις συνταγές που είναι με ορεκτικά σαλάτες. Ένα δεύτερο θέμα που είναι σούπες όσπρια, κυρίως πιάτα, πίτες γλυκά. Mm. Το πέμπτο θέμα είναι διάφορα και έχει και ένα έκτο θέμα που είναι τα έξοδα. Δηλαδή τι έξοδα έχεις κάνει. Έχεις κάνει. Βλέπετε, εδώ είναι οι συνταγές, τα υλικά και η εκτέλεση. Και μπορείς να γράψεις και από πού την έχεις πάρει τη συνταγή σου. Νομίζω ότι για όλες τις νοικοκυρές είναι πολύ χρήσιμο. Στις μανούλες θα το κάνουν δώρο τα κορίτσια. Και επίσης πίσω στο τέλος έχει εξοικονομήστε χρήματα, λέει. Είναι τα, οι αγορές που έχετε κάνει και τα έξοδα. Οπότε είναι πολλές φορές που λέει τα οικογενειακά έξοδα δεν τα μετράμε. Οπότε συμπληρώνουμε τις ακόλουθες στήλες κάθε φορά που ξοδεύουμε χρήματα και στο τέλος τα επιπλέγουμε, λέει. Oh, ναι. Έχει και ευρετήριο να σας πω, βλέπετε, και σημειώσεις και εδώ, όπως σας είπα, είναι τα έξοδα του μήνα, το έτος, είναι η ημερομηνία, είναι διατροφή, είναι για ένδυση, υπόδυση, είναι για μετακινήσεις, είναι για φάρμακα, είναι για γιατρούς, είναι γενικά για τα πάντα. Οπότε το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και λέω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για να το κάνουμε. Εν τω μεταξύ να σας πω, η μητέρα μου έχει τετράδιο που γράφει πολλές συνταγές γιατί της αρέσει πολύ να μαγειρεύει, οπότε πιστεύω ότι είναι ένα δώρο που θα της αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, όπως είδατε, φτιάξαμε τα μαλλιά μας και ίσως πολλές από εσάς, επειδή είναι γιορτές, τα ταλαιπωρούμε λίγο, είτε τα ισιώνουμε, είτε... Κάνουμε μπούκλα, το πιστολάκι και μόνο αρκεί νομίζω βέβαια για να τα ταλαιπωρήσουμε. Οπότε και ιδίως όταν τα μαλλιά είναι βαμμένα, με αντάβιες, τι χρειάζονται. Ταλαιπωρούνται, γι' αυτό εμείς πήραμε αυτόν τον ωρό της κεραστάσε, πάρα πολύ, είναι σέρουμ για την ακρίβεια. Είναι για ξανθά μαλλιά και με αντάβιες. Αυτό είναι ένα πλαστικός ορός νύχτας για ξανιγμένα μαλλιά ή μαλλιά με αντάβιες. Βάζεις 3 σταγονίτσες και απλώνεις στις άκρες. Κάθε βράδυ το κάνετε αυτό. Κάθε βράδυ για να δράσει. Δεν ξέρω, εμένα όταν το βάζω το μαλλί μου γίνεται τόσο μαλακός. Πάρα πολύ μαλακό, ναι. Γυαλίζει και νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα μαλλιά, επειδή και εγώ τα άνοιξα, από τα ταλαιπώρησα λίγο και αντέχει το μαλλί από τη φύση του. Αλλά αυτός ο ορός είναι ό,τι πρέπει για όσους έχουν ταλαιπωρημένες άκρες. Εγώ το χρησιμοποιούμε καμιά εβδομάδα. Όχι, παραπάνω. Παραπάνω, ίσως. 2 εβδομάδες. Εγώ είχα θέμα στο να τα ξεμπλέξω με το μπάνιο. Από όταν έβαλα τον ορό αυτό, το μαλλί μου σε 2 λεπτά έχει ξεμπερδευτεί χωρίς να το ταλαιπωρήσω καθόλου. Και μυρίζει και πολύ ωραία. Ναι, είναι υπέροχο. Και εγώ έχω πάρει γι' αυτό, το χρησιμοποιώ αρκετό καιρό, είναι ένα ορός νύχτας. Και για την ακρίβεια, επανορθωτικός ορός νύχτας. Βλέπετε, έχει αυτό εδώ. Το βάζετε έτσι κάθε βράδυ, ενώ έχετε καθαρίσει το πρόσωπό σας σε καθαρό πρόσωπο, το βάζετε και αυτό αρχίζει και δρά. Γενικά, τα σέρουμ και οι ωροί της Estée Lauder μ' αρέσουν πάρα πολύ και γι' αυτό τους χρησιμοποιώ και σας το προτείνω. Και κάνει και πολύ απαλό δέρμα. Οπότε τελειώσαμε και με αυτά. Θα σας δείξουμε και το grande φόρεμα που πήρε εδώ η γιαγιά στο κορίτσι για την πρωτοχρονιά. Για την πρωτοχρονιά και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από ένα χρώμα κόκκινο. Δείτε εδώ, υπερπαραγωγή. Ανυπομονή να το φορέσει. Την κρατάμε με τα χέρια ζόρια, να ξέρετε, γιατί τώρα το βλέπει κιόλας και... Δείτε. Πάρα πολύ όμορφο. Έχει σατέν λεπτομέρειες, έχει τούλι, ήρθε εδώ τώρα να το δει. Έλα, αγάπη μου. Σ' αρέσει? Ναι. Θα το φορέσουμε την πρωτοχρονιά? Ναι. Και μάλιστα μου λέει, μαμά, είναι ίδιο με το δικό σου, θα είμαστε σετ. Τουαλέτα.
Τουαλέτα. Τη πήρε η γιαγιά για να είναι υπερπαραγωγή το κορίτσι. Και τώρα για το στρώσιμο του τραπεζιού. Όπως ξέρετε, πάντα χρησιμοποιώ καρτούλες με τα ονόματα του κάθε καλεσμένου. Φέτος τις καρτούλες θα τις βάλω εδώ σε μορφή δώρου. Και θα είναι λίγο διαφορετικά. Στο όνομα του κάθε καλεσμένου θα είναι και η ευχή για το 2022. Και φέτος αποφασίσαμε να είναι όλα χειρόγραφα. Όλα θα τα γράψουμε να μην είναι εκτυπωμένα. Έχουμε ετοιμάσει ήδη κάποια. Και φέτος αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι φωντανιέρα, μην τη βλέπετε έτσι. Τι είναι? Λοιπόν, αποφασίσαμε να γράψουμε τους στόχους για το 2022. Δηλαδή, ο κάθε καλεσμένος θα παίρνει την καρτούλα του, θα γράφει το στόχο που είχε το 2022, θα το βάζει εδώ και στο τέλος της χρονιάς, 2022, θα ανοίξουμε όλους τους στόχους και θα δούμε ποιος πραγματοποίησε, λοιπόν, το στόχο που έβαλε για το 2022. Ήταν η ιδέα της μαμάς. Ή κάποιους στόχους. Ναι, που έχουμε γενικά. Και πραγματοποιήθηκαν όλοι οι στόχοι μας ή κάποιοι. Ελπίζω, ή κανένας. Ελπίζω να μην είναι κανένας. Ελπίζω πάνω απ' όλα όλοι να είμαστε υγιείς. Πιο σημαντικό. Και από εκεί και πέρα να φροντίσουμε τους στόχους μας. Ακριβώς. Εδώ φίλοι μου, εμείς θα σας ευχηθούμε να έχουμε καλή χρονιά. Πάνω απ' όλα θα ευχηθώ σε όλες τις φίλες και στους φίλους μας υγεία, γιατί από τη στιγμή που έχουμε υγεία μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφες στιγμές με τους δικούς σας ανθρώπους, θέλει και είναι θελίτσα ένα τέτοιο, γιατί αυτές οι στιγμές είναι που μένουν και έχουν αξία και παρόλο που είναι λίγο αυτοί οι περιορισμοί δεν πειράζει, να προσέξουμε, να περάσουμε όμορφα, να το ευχαριστηθούμε και σας εύχομαι όλοι σας να πραγματοποιήσετε το 2022 όλους τους στόχους σας. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε με την καινούργια χρονιά. Εδώ θα σας αφήσουμε. Θα δείτε λίγο το γιορτινό μας τραπέζι. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, μην διστάσετε να μας κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Όπως επίσης να μην ξεχνάτε να πατάτε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι καινούργιο στο κανάλι. Και εννοείται να μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε και στα Instagram που θα δείτε στο κουτί περιγραφής και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις ευχές σας και να μας πείτε και πώς θα περάσατε, εννοείται. Θα περιμένουμε με αγωνία. Από την Αντιγόνη, την Εφελίτσα και τη Ρούλα, φιλάκια πολλά! You're gone.